Δεν με αφήσατε να βάλω στην πισταρία και με κάτω στην πριζόλα εκεί πέρα. Ναι, να γιορτάσουμε που οι μπάτσε άφησαν ελεύθερου. Είπαν ότι θα βρέξει γι' αυτό. Κακώ μα πιάσαν, αυτό να λε. Και εκτό από αυτό, ρε παιδιά. Κυριακή χωρί πισταριά δεν είναι Κυριακή. Καλά τώρα, άστα αυτά. Και φάει λίγα μακαρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η Παυλίνα έρχεται σπίτι μα να φάει. Είμαι τόσο αγχωμένο που φοβάμαι να φάω, μήπω λερωθώ και γελάσει μαζί μου. Παυλίνα μου, εσύ τι θα φέρει αύριο στο σχολείο. Η μαμά μου θα φτιάξει γαλατόπιτα γιατί είναι από την Ήπειρο. Α, εγώ θα φτιάξω apple crumble. Α, εσύ πάλι φίλοι θα φτιάξει κατσαριδόπιτα. Έχει καθόλου ψωμί. Αύριο στο σχολείο έχουμε γιορτή παραδοσιακών πιάτων και κάθε παιδί θα φέρει ένα ελληνικό παραδοσιακό πιάτο να το δοκιμάσουμε. Εγώ θα φέρω διάφορα λαλωτικά που έχουμε στο μαγαζί. Και θα γράψουμε απ' έξω μπρασερί μαυροτσούκαλι. Έγινε τώρα η ταβέρνα μπρασερί. Τρώμε. Εμένα δεν με νοιάζει αν τη λένε ταβέρνα ή ό,τι άλλο. Φτάνει να κάνω καλή εντύπωση στην Παυλίνα. Όταν την κοιτάζω, η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και υδρώνω όπως μετά τη γυμναστική. Η γιαγιά λέει ότι όταν σου συμβαίνει αυτό, σημαίνει πως είσαι ερωτευμένος. Αγάπη μου, είσαι καλά. Μου φαίνεσαι λίγο χλώμη και δεν έχεις αγγίξει το φαγητό σου καθόλου. Μια χαρά είμαι, απλώς δεν πεινά. Μήπως να ξαπλώσω, να σου φτιάξουμε ένα χαμομήλι. Χαμομήλι δεν θέλω, θα πάω να ξαπλώσω όμως. Να τη συνοδεύσω εγώ να. Όχι, δεν τη συνοδεύσει, κάτσε κάτω. Να τη συνοδεύσει, θα πάει μου πήγαινε να πουλάχνει. Να τη βάλει και θερμόμετρο, γιατί κυκλοφορεί μία ήωση τελευταία. Ναι, κυκλοφορεί. Την είδα και εγώ προχθές στον δρόμο. Έχει καθόλου τριμμένο τυρί. Πατέρα. Σήμερα έχω έτσι μια έμπνευση να κάνω πράγματα έτσι, να κεντήσω, να δημιουργήσω. Τι μια μπρασερή. Όχι, μπρασερή, να δημιουργήσω κάτι δικό σου, κάτι δικό μου, κάτι που να έχει. Την ομορφιά σου, την εξυπνάδα σου και το ύψο σου. Πώς με πιάνει, πώς με πιάνει. Δες το σαν πρωινή γυμναστική, αλλά και την πρόσωπα μου. Ξέρετε, να σου πω κάτι, άρχισε με ελαφρά πειδηματάκια και άστα τα άλλα πειδηματάκια, γιατί είμαι σε πολύ επικίνδυνε μέρε. Θα λέει να το συζητήσουμε καλύτερα, να ζούμε επικίνδυνα. Γιατί όχι. Πάμε να κάνω μπάνι με το Έλα, παιδί. Όχι, όχι, όχι. Έλα μέσα. Όχι, φύγε. Έλα, όχι. Έλα τώρα που ήρθες. Θυμάσαι κουκουβάγια, εσύ δεν κοιμάσαι καθόλου. Μπαμπά, θέλω να πάω στο σχολείο. Το καλύτερο πιάτο. Τα καλύτερα σαλάμι και φετούλες ψωμάκι να τα βάλω επάνω. Τέλε, θα στα κανονίσει ο θείος σου. Έχω συνεννοηθεί γιατί εγώ θα πάω στην τράπεζα. Όχι, όχι, πάμε κάτω να τα γράψουμε σε ένα χαρτάκι. Μα τα κανονίσει, μην τα φέρει ο θείος. Μα τα έχω όλα κανονίσει εγώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για να γκει, τα έχω όλα κανονίσει εγώ, τα έχω κανονίσει. Ωραία τα κανονίσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Ναι, ναι, μια χαρά. Μήπως μετάνιωσες για το βράδυ που... Το βράδυ που... Που... Εσύ, Εύα, μήπως είδες την αυτοβούρτσά μου. Την ψάχνω εδώ και μισή ώρα. Την πέταξα. Είχε χαλάσει. Πάμε να σου δώσω καινούργια όμως. Μετάνιωσε γάμο του. Βιάστηκα, βιάστηκα. Εδώ που τα λέμε, εκείνη δεν μου είπε ακόμα τίποτα. Εγώ μίλαγα συνέχεια.
είσαι μέσα. Ναι, ναι, μισό λεπτό βγαίνω. Πώς είσαι, καλύτερα. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Τι καλύτερα, παιδάκι μου, σηκές. Όχι, όχι, δεν κι μια χαρά είμαι. Και είσαι κυκλωμή. Όχι, δεν είμαι κυκλωμή. Πώς δεν είσαι κυκλωμή, αυτό βλέπω. Αφού δεν είμαι. Έχεις ταχυπαλμία. Τι σου, να πάμε στο γιατρό. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, πάμε πιο καφέ. Τι καφέ, παιδάκι μου, με τέτοια ταχυπαλμία. Θα πάμε στο γιατρό, πρέπει να είσαι νηστική. Θα κάνεις εξετάσεις. Ωραία, μην κάνεις αντρίγο. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή κάθε φορά που μεταθέτουν τον πατέρα σου κάπου, εσείς πρέπει να αλλάζετε πολύ. Έτσι είναι στρατιωτική. Στην αρχή, όταν ήμουν μικρός, ζούσαμε στη Λαμία. Μετά ήρθαμε εδώ. Τώρα θα πάμε Κρήτη. Θα χαλάσει παρέα μας, εσύ. Εγώ με ποιο θα κάνω πλάκες. Εμένα δεν με σκέφτεσαι που θα αλλάξω σχολείο. Άμα είναι τίποτα ξενέρωτη, άσε ρε φίλε, πίκρα. Δηλαδή σήμερα πρέπει να κάνουμε την αποχαιρετιστήριά μας πλάκα, ε. Μάλλον πρέπει. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει η μικρή χαριτωμένη Φίφη για το σχολείο. Μιλόκητα, θα πάμε και από αυτό. Όχι, κρατήσου γιατί της λείπει ένα βασικό συστατικό. Κατσαρίδα! Τι θα είναι η Μιλόκητα χωρίς αυτήν. Θα κάνω μια λεπτή επέμβαση ως τέλειος χειρουργός που είμαι. Και η τελευταία μας πλάκα είναι έτοιμη. Ε, τι κάνετε εκεί. Θαυμάζω το έργο τέχνη σου. Καταπληκτικό. Δηλαδή με το ζόρι κρατιά με μην κόψει ένα κομμάτι. Εγώ κι εγώ. Ωραίο, ε. Όντως. Τέλειο. Μη μετράς, 8 διαφορετικά κραγιόν. Είναι πλήσιμο αυτό, ρε. Εγώ αυτό πασάλι είπα ότι για να βγουν έξω να πιούνε μια μπύρα. Πάθω κανένα χολέρα εδώ μέσα. Γεια. Ήρθα. Εδώ έχω συνηθίσει να πίνω την μπύρα μου. Και από εδώ και πέρα θα πληρώνω κιόλας. Μια μπύρα μεγάλη, παρακαλώ. Έλα ρε, παρακαλείς και αηδίες. Παρακαλείς. Μου βάλες και λεφτά. Βάλτε μια μπύρα. Κάντε ρε. Βάλε μια μπύρα εκεί πέρα να πιούμε στην υγεία μας. Στη φιλία μας, ρε, την αθάνατη. Στην υγεία της φιλίας αθάνατης θα τσέπωσε γρήγορα. Τι έγινε με την Ελένη, θα κάνετε κανένα μωρό. Δεν το βλέπω, εκτός αν αλλάξουν συνταρακτικά τα πράγματα. Καλημέρα. Ω, καλώς τον Παύλο. Καλώς τον Παυλάρα, την ψυχολογάρα μας. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο μας. Ε, όχι, τόσο πρωί. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Βάλε μια μπύρα στον Παύλο. Γαλαντόμος ο φίλος ο παντοτινός. Παιδιά, ήρθα από εδώ για να με βοηθήσετε. Παύλο μου, ό,τι θέλεις. Εσύ μας έχεις βοηθήσει τόσες πολλές φορές. Λοιπόν, έχω οργανώσει ένα group therapy. Μπράβο, Παύλο. Μπράβο. Τι είναι αυτό. Ένα group από δασκάλους και γονείς του σχολείου, ξέρετε, με προβληματικούς γάμους. Συζητάμε τα προβλήματά τους και τα λύνουμε. Α, τόσο εύκολα. Μπράβο, μπράβο. Αφορώ πώς υπάρχουν διαζύγια τη στιγμή που υπάρχει εσύ. Στην πρώτη συνεδρίαση, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, θέλω να τους δείξω πώς είναι τα σωστά ζευγάρια. Υπάρχουν τέτοια ζευγάρια. Βεβαίως και υπάρχουν. Α, ο Διονύσης και η κυρία Ελένη. Αυτό ήρθα να πω. Να έρθεις, Διονύση, μαζί με την Ελένη και να τους μιλήσετε για το πετυχημένο γάμο σας. Για την κατανόηση που έχετε μεταξύ σας, τα παιδιά που σας δένουν αντί να σας χωρίζουν. Τι. Χαίρομαι που θα έρθω να κάνω όλα αυτά. Αφού πρόκειται για τα παιδιά, θα έρθω με μεγάλη με ευχαρίστηση. Αν και με τα παιδιά που έχουμε, τα ψιλοκαταφέρουμε. Με τα άλλα που δεν έχουμε είναι το πρόβλημα. Τι λέει. Λέει ότι με τα παιδιά που έχουν τα ψιλοκαταφέρνουν. Με αυτά που δεν έχουν είναι το πρόβλημα. Τι λέει. Να σου εξηγήσω εγώ. Στην σύννεφα του τα ξέρεις καλά. Τα τρία τα δικά του και τα δύο τα δικά της είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι στο δικό του και στο δικό της. Στο μεταξύ τους δηλαδή. Κατάλαβε. Αν κάνεις τον ανεμιστήρα τόση ώρα, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν, Παύλο μου, θα έρθουμε. Θα έρθουμε. Αλλά μια και θα είμαστε εκεί. Να ψήσουμε την Ελένη, να κάνουμε κανένα παιδάκι. Μην βαλτούμε εκεί τζάμπα. Ε, Παύλα, να μεγάλε. Εσύ, Παύλε μου, να φέρω κι εγώ τη δικιά μου. Να την πείσει να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Γιατί έχει πονοκέφαλο. Και γιατί να μαρσάρετε. Σβήσε, σβήσε, δεν με. Δεν με. Έλα εδώ, ρε. Τι είναι. Δεν είναι τίποτα. Έλα, πες γιατί θα σκάσω. Το ξέρα, αγόρι μου, το ξέρα. Τη συγχαρητήρια, ρε. Και σε έκανα εγώ τόσο μεγάλες βλακίες για χάρη της. Μου έγραψε στον καθρέφτη του μπάνιου ότι. Ότι με αγαπάει. Άντε και τα ρομαντικούλια που ήθελε. Άντε, πιτσουνάκια. Πιτσουνάκια. Και πού είναι τώρα. Τώρα έχει πάει με τη μαμά της στο γιατρό. Καλά, την έστειλε στο νοσοκομείο από το πρώτο ραντεβού. Εσύ την τσάξε την κοπέλα, ρε. Είσαι θεός, ρε. Πού, προσκυνώ, αγόρι μου. Πού, παθαίνει. Σήκω πάνω, ρε, Καραγκιόζη. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έχουμε προλάβει καν να μιλήσουμε. Όχι, ρε. Πώς έγινε αυτό. Γιατί πώς έγινε αυτό. Μέσα στο σπίτι με όλους αυτούς. Μία ο πατέρας, μία η Ελένη, μία τα αδέρφια, μία η Ιφηγένεια. Υπάρχει overbooking σε όλους τους χώρους. Τι overbooking, ρε. Δεν μπορεί. Κάποια χαλαρή ώρα θα υπάρχει. Υπάρχει στις 2 το πρωί. Στις 2 το πρωί, τέλεια. Τι τέλεια, ρε. Στον καναπέ κρεβάτι του σαλονιού σου. Με τόσα άτομα μέσα στο σπίτι, δεν γίνεται. Εσύ, το σπίτι είναι δίπατο. Όταν κοιμούν οι άλλοι πάνω, δεν ακούνε τι γίνεται κάτω. Λες. Λέω, ρε, βλάκα, λέω. Αμάν κι άλλο, εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι.
Το βρήκα το κορίτσι. Πιάστε. Κοίτα. Αυτά είναι χάλια. Τι έχουν. Το σαλάμι είναι ξηρό και χωρίς ψωμί. Τι να το κάνεις, παιδί μου, το ψωμί. Το ψωμί παχαίνει. Ούτε τυρί. Τι τυρί, παιδί μου. Δεν έχουμε τυροκομείο. Μπειραρία έχουμε. Ούτε λουκάνικο. Ποιοι είναι αυτοί. Η κολλητή μου. Να ξεκολλήσετε. Λοιπόν. Εδώ είναι, πάτε τα και άμα θέλεις κι άλλα, πάρε τηλέφωνο να τα φέρω. Άντε, γόρι, γεια. Θείε! Γεια! Έλα, θείε! Γεια! Εγώ ήρθα απλώς να σας αποχαιρετήσω. Και θα αφήσεις το σχολείο σου και την καλύτερη σου φίλη. Δεν γίνεται αλλιώς, Φίφη, δεν μπορούμε να αφήσουμε μόνο τον παπά. Γιαννάκη, τι έπαθες. Τίποτα. Ήθελα να έχω ένα πολύ ωραίο πιάτο. Αλλά ο θείος μου έφερε αυτές τις βλακίες. Τώρα η Παυλίνα θα γελάει μαζί μου. Τι είναι αυτά, παστουρμάς. Έλα λίγο μαζί μου. Επειδή πρόκειται για αίσθημα, θα σε βοηθήσω. Θα σου δώσω τη μιλόπιτά μου. Και έτσι και θα δοκιμάσει, δεν πρόκειται να ξεκολλήσει από πάνω σου. Σίγουρα. Σίγουρα. Περάστε. Όπου να είναι, έρχονται και οι άλλοι. Μαύρε Παύλο μου, τώρα τι να σου πούμε εμείς, το κάθε ζευγάρι έχει τα δικά του. Αλλά τα μέλη μιας ομάδας υποστηρίζουν το ένα το άλλο στη μάθηση και στην εφαρμογή πιο αποτελεσματικών συμπεριφορών. Ωραία, για μας είναι απλό. Επειδή μπορούμε να δείξουμε πολλά πράγματα, γιατί εμείς είμαστε ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι, Έλενη μου. Ναι, βρε Παύλο μου, να σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Είσαι βέβαιος ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση, ο Μάκης και εγώ εννοώ. Δηλαδή θέλω να πω. Είσαι απόλυτα σίγουρος. Λες, είμαστε τα ιδανικά ζευγάρια και να μην το ξέρουμε. Μα οι μικρές αντιθέσεις είναι αυτές που ισχυροποιούν το μαγνητικό πεδίο του ζευγαριού. Παύλε, ας τα μαγνητικά πεδία και πες μου τι θα γίνει, θα μαρσάρουμε. Θα μαρσάρετε, Μάκη. Εσείς απλά θα τους εξηγήσετε πώς θα καταφέρετε να είστε ακόμα μαζί. Ή μεν μετά από τόσα χρόνια γάμου, ή δε με τόσα ετεροθαλή παιδιά μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτό είναι απλό, ε. Δεν είναι. Πάντως εγώ, αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Θα μαρσάρετε, Μάκη. Είπαμε, θα μαρσάρετε. Θα δοκιμάσεις χαλατότητα. Αμέσως θα δοκιμάσεις τη μιλόπιτα. Ωραία μυρίζει. Μικρέ, τι κάνεις εκεί. Αυτή η μιλόπιτα δεν είναι δικιά σου. Τι μιλάς εσύ ρε που δεν έφερες τίποτα. Όπως θέλετε. Εγώ σας προειδοποίησα. Αυτή η μιλόπιτα είναι της Φίφης. Παύλινα μου, μην τον ακούς τον ηλίθιο. Φάει μιλόπιτα. Δεν φάω κι εγώ. Και βέβαια να φας. Τη θες η μούρη ή θα την πάρεις για το σπίτι. Θα την πάρεις για το σπίτι. Πού πας ρε. Εμείς είμαστε 18 χρόνια μαζί. Γατούλα, τη φωνάζω Γατούλα. Αρέσουν κάτι τέτοιες γυναίκες. Ψιψίνα μου. Μάκ, συγκρατήσου, θα σε πάρει τη σηκώσει. Το θέμα είναι να μην τα κάνεις μπάχαλο στο κρεβάτι. Εκεί είναι το θέμα. Εκεί, εκεί. Γιατί στην αρχή όλα είναι μελικά. Το κάνεις κάθε μέρα σαν κουνέλι. Κάθε μέρα σαν κουνέλι. Αλλά μετά, μια φορά τη βδομάδα και αν. Και αν και. Όχι, εγώ αυτός το πω. Αν δεν έχει τίποτα καλό η τηλεόραση, αν δεν έχει πονοκέφαλο η κυρία, και πώς το λένε αυτό που σας πιάνει τα νεύρα σας και δεν μπορούμε να σας μιλήσουμε κιόλας. Συγχαρητήρια! Και δεν το λένε πανοκέφαλο, δεν έχω όρεξη το λένε. Γιατί τρέχουμε σαν τις τρελές όλη μέρα να τα προλάβουμε όλα. Να δουλέψουμε, να ψωνίσουμε, να μαγειρέψουμε, να καθαρίσουμε, να πλύνουμε, να σκάψουμε. Ηρεμήστε, έχω κάποια ιδέα. Παύλο, Παύλο, Παύλο. Σε παρακαλώ, μιλάμε σοβαρά τώρα. Εμείς έχουμε 5 παιδιά και πάμε για το έκτο, Έλενη. Ποιο έκτο, βρε Διονύση. Έλενη μου. Αυτό δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Έτσι, μπράβο. Τι σας λέω τόση ώρα. Τι σας λέω τόση ώρα. Ένα αγαπημένο και ερωτευμένο ζευγάρι. Συγχαρητήρια, Έλενη. Συγχαρητήρια, Διονύση. Να τα δικά μας παιδιά. Θα τον σκοτώσω. Δεν υπάρχει αυτό που έκανε. Έβαλε κατσαρίδα μες στη μιλόπιτά μου. Μπράβο! Μια κατσαριδούλα. Εγώ προειδοποίησα. Έλα τώρα. Και την έφαγε η Παυλίνα. Δεν είναι αδελφός μου. Δεν θέλω να μείνω άλλο μαζί. Έτσι, μπράβο. Ναι, πήγαινε. Παιδιά, παιδιά, η χαρά της ζωής. Αυτό είναι. Παιδιά, έρχομαι. Θα σας πάρει ο διάολος και θα σας σηκώσει. Δεν φτάνουν πέντε παιδιά. Θέλει και έκτο. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν είσαι καλά, Διονύση μου. Δεν είσαι καθόλου καλά. Και εμείς, κύριε Παύλο, που είμαστε πολύ καλύτερα από αυτούς, γιατί να χωρίσουμε. Έλατε. Τι σας λέω τόση ώρα. Τι σας λέω τόση ώρα. Τι θα γίνει, θα το ζαλίσεις πολύ ώρα ακόμα το φαγητό. Πειράζει να μην φάω σήμερα. Αιδιάζω. Νομίζω ότι θα πεταχτεί καμιά κατσαρίδα μέσα από το φαΐ. Αμα δεν θες να φας σηκώ και φύγει, πάψε όμως να το λιβανίζεις. Εγώ πάω να ξαπλώσω. Κι εγώ πάω να ξαπλώσω. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Το Γιαννάκη δεν μιλούσε στον αδερφό του, τώρα είναι εντάξει. Μου λες, Διονύση. Ναι.
Γιατί κάθεσαι και διαδίδεις δεξιά και αριστερά ότι ετοιμάζουμε έκτο παιδί για να με φέρεις προτετελεσμένου. Δεν θες να κάνουμε δικό μας παιδί. Και εμείς είμαι σχεδόν 40 χρονών, έχουμε ήδη 5 παιδιά, δουλεύω όλη μέρα. Και ένα έκτο παιδί χρειάζεται φροντίδα, δεν έρχεται έτσι για πλάκα. Κατάλαβα, Ελένη μου, δεν είσαι 100% δεσμένη στο γάμο. Να τα πάλι τα ποσοστά. Ε, βέβαια, με τον Αντώνη κανείς δύο παιδιά, με μένα κανένα. Και οροδικαιολογίες, τη μία επικίνδυνες μέρες, την άλλη το άλλο, την άλλη το άλλο. Γιάννη, λες μπλακή, σκέψου τι λες. Αυτό θα κάνω, Ελένη μου, θα το σκεφτώ στον καναπέ του σαλονιού μας, γιατί από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λόγος να κοιμόμαστε μαζί. Ωραία. Μπορείς να κοιμηθείς όπου θέλεις. Εγώ πάντως θα κοιμηθώ στο κρεβάτι μας. Και μάζεψε και το τραπέζι. Θα κοιμηθώ στον καναπέ του σαλονιού και θα πίνω πύρες όλη νύχτα. Θα βλέπω το κυμπαρτέρ με ζώα. Και θα τρώω και πατώ σε ένα, κάνω ψίχουλα παντού. Και δεν θα μαζέψω και το τραπέζι. Δεν μιλάω, αλλά. Πρόκειται για μια ορεινή χώρα, απομονωμένη από την υπόλοιπη Ήπειρο εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους της, του αρχαίου πλούτου και της μοναδικής θρησκευτικής κληρονομιάς της. Οι Αιθίωπες υπήρξαν ανέκαθεν ένας βαθιά θρησκευόμενος λαός. Ομπά! Τι κάνεις εδώ, ρε χαμένε? Τι να κάνω, ρε Διονύση, με πέταξε έξω με τις κλωτσίες. Πού να μείνω, στον δρόμο? Εσύ γιατί κοιμάσαι? Είχα υπνίες και είπα να δω κάτω ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ, κατάλαβα. Είμαστε και οι δύο σε γάμα με κρίση. Ζεσταίνεσαι? Όχι, λέω να πέσω μαζί σου. Α, ωραία. Α, πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Μπράβο. Είμαι την Ελένη, κοιμάμαι με σένα, το ίδιο είναι. Και μυσική σου, ακόμη δεν ισχύει. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Έτσι θα κοιμηθείς, διαγώνια, θα πιάσεις όλο το κυβάνι. Μ' αρέσει να τεντώνω με ρε Διονύση. Ρε εσύ, γιατί δεν παραζητείς συγγνώμη από τη Βίκη? Και να πάω, νομίζεις, θα μου ανοίξει. Οπότε θα κοιμηθείς εδώ, γι' αυτό περιορίζεις προς τα εκεί. Άντε, μπράβο. Αυτές είναι στιγμές, βιαστία. Τι ζητάω, ρε Μάκη, ζητάω πολλά. Τι ζητάς, ρε Διονύση? Α, κοριτσάκι, ένα μωράκι έτσι, να μου μοιάζει. Διονύση, θα σου καθόμουν εγώ, αλλά πρέπει να κοιμηθώ. Πρέπει να ανοίξω νωρίς το συνεργείο αύριο. Να τρίχιασα τώρα. Πάω να πιω μια μπύρα. Εσύ θες τίποτα! Γιατί. Με πήρε ο ύπνος. Τι κάνεις? Τίποτα. Πώς τίποτα, τρυφόσα και έκανες. Τρυφόμουν και έκανα γιατί πονάει το στομάχι μου. Πονάει το στομάχι μου και πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Έπα, να σε ρωτήσω κάτι. Είστε καλά, σου παιδί μου? Πολύ καλά. Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Και πάω να φτιάξω ένα χαμομήλι. Τι συμβαίνει, Διονύση? Τίποτα, Μάκη μου, κοιμήσου, κοιμήσου. Αύριο σε περιμένει σκληρή δουλειά στο συνεργείο. Κοιμήσου, εσύ μου. Εύα. Σιγά, παιδάκι μου, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Εγώ δεν έχω ύπνο, γιατί πονάει το στομάχι μου και ήρθα να φτιάξω ένα χαμομήλι. Θα σου φτιάξω εγώ. Όχι. Πέρασε. Σου πέρασε. Ο Διονύσης γιατί κοιμάται στο σαλόνι? Δεν ξέρω, άμα ξυπνήσει ρόμπα τον. Εδώ θα τη βγάλουμε σήμερα. Όχι, θα πάμε γύρω, να πιω λίγο νερό και θα πάμε. Ωραία. Μπα μία ύπνο μας, πάρ' το μαζί στο νερό, αλλά σε πλογιά ύπνο. Σιγά, παιδάκι μου, μη σπρώχνες. Thank you.
κοινού Άι σε κλείσει τα χέρια εσύ. Περνούσα από εδώ και σκόνταψα. Σκόνταψα και πιάστηκα από το χέρι. Πιάστηκα από το χέρι και. Πιάστηκα από το χέρι. Αν δεν πήγε στο δωμάτιο σου, σε πλάκο καταζή. Αν δεν πήγαινε! Μάλιστα. Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα απόψε. Η μία κατεβαίνει, τρίβεται πάνω μου και κάνει γκουρ-γκουρ. Ο άλλος κατεβαίνει και γλύφει τα χέρια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα σούρτα φέρτα. Τι λες για σημαγή. Διονύση, εγώ με όλα αυτά ξύπνησα και δεν με βλέπω να κοιμάμαι άλλο. Θα σέρνω αύριο συνεργείο. Θα πάρω καμιά μπύρα το ψυγείο. Εσύ θες τίποτα! Τι είναι αυτό σήμερα, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν. Πού ήσουν, α? Δεν ξέρεις τι έγινε κάτω. Ξέρεις, ξέρεις. Τι έγινε, Μακ, ούτε εσύ κοιμάσαι. Κανείς δεν κοιμάται σε αυτό το σπίτι. Εγώ συνήθως τα βράδια δεν κοιμάμαι. Σηκώνομαι και... κάνω πάνω κάτω. Εγώ πάω για ύπνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα, πουλάκι μου, περαστικά. Και εσύ, περαστικά. Καλημέρα. Καλώς την. Έλα βρε αγάπη μου, ξέχασε το πια, πάει, πέρασε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και δεν θα το ξαναμιλήσω ποτέ. Μια γυναίκα αγάπησα κι εγώ στη ζωή μου. Ποια γυναίκα βρε, και ποια ζωή σου, πήγε να φέρεις τζάντα σου να αργήσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Μήπως θέλεις να φύγουμε για το σχολείο? Θέλω, δεν θέλω. Είσαι έτοιμη? Έτοιμη, έτοιμη. Τι λέτε, θα φύγετε νηστική χωρίς να φάτε? Α, εγώ δεν πολύ πεινάω σήμερα. Ούτε εγώ πεινάω, δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω. Ωραία. Σβήνω κι εγώ το φαγητό γιατί τέλειωσα και πάω να φέρω το αυτοκίνητο να πάμε όλοι μαζί. Όχι! Τι όχι, βρε παιδιά. Χωρίς να φάμε. Είσαι καλά. Βέβαια. Όπως λέει και ο πατέρας, ένα καλό πρωινό είναι η βάση της μέρας. Καλά. Ωραία, έχουμε, θα σας περιμένω. Φάτε εσείς. Πούντος. Ποιος? Εδώ κοιμήθηκε. Στον δρόμο έπρεπε να κοιμηθεί, στο παγκάκι. Ο Μάκης δεν... Α, για μια στιγμή, για έλα από εδώ. Ανάτα τα πουλάκια μου, τσίπιο ντέι. Ούτε στο δημοτικό να ήταν. Γιατί αν το έκαναν αυτό σε μεγαλύτερες τάξεις, θα πρέπει οι γονείς που να ενισχύσουν. Γατουλά. Παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Κοίτα, γατουλή. Επειδή σε πειράζει ο πονοκέφαλος και λες όλο τον κόσμο ότι δεν κάνουμε πια σεξ οι δυο μας, μη γυρίσεις σπίτι. Να κοιμάσαι εδώ με το Διονύση. Μη γυρίσεις σπίτι. Γατούλη. Ελένη, πρέπει και εμείς να μιλήσουμε. Τι να πούμε, Διονύση, αυτά που έχουμε πει 100 φορές. Δεν έχουμε να μιλήσουμε για τίποτα. Αν θες να μιλήσεις, να μιλήσεις με το γατούλη. Αυτή τη μαλακία με τη γατούλα, τι την ήθελες? Πού πάτε εσείς, περιμένετε, είπαμε, πάω να βγάλω το αυτοκίνητο. Δεν λέει να μιλήσουμε, λες και έχουμε τίποτα να πούμε. Τι με κοιτάτε έτσι, άλλοι που είναι, φωνάξτε τους, άντε αργήσαμε. Κάνει τη σκληρή η γατούλα, αλλά με θέλει σαν τρελή. Αυτό φαίνεται. Γι' αυτό σε πέταξε με τις κλωτσίες από το σπίτι. Σκατά τα κάναμε και δυο μας. Σιγά μου, σε λίγο θα μας πάρουν τηλέφωνο. Οι δικηγόροι τους, γιατί θα έχουν κάνει έτσι διαζυγίου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ενώ να τα άλλα τα έχεις και την άξιστη σκέψη. Σαν το Σπύρο θα καταντήσουμε. Μόνοι μας και κακομοίριδες. Διονύση, με δρομάζεις. Πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό. Δραστικό σαν τι? Δραστικό σαν τι, Διονύση? Μάκη, πήγαινε τη σου, σε παρακαλώ. Δεν είναι πράγμα αυτό. Πήγαινε τη σου. Τι είναι αυτό? Ρε φίλε, άκουσα ότι ο Διόγκο είναι κάθε βράδυ στα μπουζούκια και ανησυχώ. Εγώ άκουσα ότι ο Ριβάλντο άνοιξε μπάρ στο Ουσμπεκιστάν. Παυλίνα, να σου πω. Τι θέλεις? Κοίτα, ο Γιαννάκης δεν φταίει καθόλου. Μη μου λες για το Γιαννάκη. Αναγουλιάζω μόνο που ακούω το όνομα. Μα η μιλόπιτα δεν ήταν δικιά του. Τα σαλάμια ήταν δικά του. Άσε με, μη μου λες για φαγητά. Κοίτα, εγώ ήθελα απλώς να κάνω πλάκα στη Φίφη. Τότε δεν σου μιλάω επειδή είσαι πολύ κακό παιδί και δεν αγαπάς καθόλου τα αδέλφια σου. Εγώ δεν αγαπάω τα αδέρφια μου. Εγώ! Γιατί κάνεις γυμναστική, ρε, ιστορία δεν έχουμε τώρα. Πω, πω. Τι κομμένα μάτια να φτάρεις, τι κάναμε χθες βράδυ, δουλεύαμε. Τι λες, μωρέ. Τι, μείναμε στα φυλάκια. Ούτε φυλάκια, ούτε τίποτα. Έλα στον πατέρα σου έδωσα μόνο. Στον πατέρα μου? Ναι, κοιμόταν μαζί με το δικό μου στον καναπέ του σαλονιού. Τι λες, ρε, ο πατέρας σου και ο πατέρας μου? Ναι, τι σου λέω τόση ώρα. Και γιατί κοιμόντουσαν μαζί? Ρώτησε τους. Και με την Εύα τι έγινε? Τι σου λέω τόση ώρα, ρε φίλε, ο καναπές ήταν ρεζερβέ. Όπω, κοίτα να δεις ατυχία. Και τι, ρε, έμεινες μπουκαλά. Και το μόνο που θέλω τι είναι, να τις μιλήσω λίγο, να βρεθούμε λίγη ώρα μόνοι μας. Εσύ, ξέρεις που πηγαίνανε ο πατέρας σου και ο πατέρας μου όταν ήταν στην ηλικία μας? Όχι μαζί δηλαδή. Ο πατέρας μου με την Ελένη και ο δικός μου με τη μαμά. Όχι, δεν ξέρω. Δεν μου μιλήσω ποτέ ο πατέρας μου γι' αυτά. Θα σου πω εγώ, ρε. Και είναι και όπως το θέλεις. Ρομαντικό. Πες μου, πότε είδες να μας φέρνεις στο σχολείο η μητέρα μου με το αμάξι? Πότε, πότε. Σήμερα μόνο έτυχε. Δεν ξέρω αν είναι απλή σύμπτωση ή αν υποψιάζονται κάτι. Όμως δεν αντέχω άλλο. Θέλω να βρεθούμε μόνοι μας, να μιλήσουμε. Τι να κάνετε, να μιλήσετε? Ναι. Καλά, να μιλήσετε μόνο δεν είναι θέμα. Ο σκοπός είναι να γίνει και κάτι παραπάνω. Δεν με νοιάζει να γίνει κάτι παραπάνω. Το θέμα είναι να είμαστε μόνοι μας και ήσυχοι. Αυτό.
Και γιατί δεν λες ότι δεν νιώθεις καλά να πας σπίτι? Τέτοια ώρα δεν είναι κανείς εκεί. Πάλι ρε, εσύ, θα ανησυχείς η μάνα μου. Δεύτερη ώρα έχουμε γυμναστική. Σιγά, ώσπου να το καταλάβουν θα έχετε γυρίσει. Ώσπου να το καταλάβουν θα έχετε γυρίσει. Χτύπησες εσύ το πόδι σου και δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική. Πονάει και αυτήν την σπαλή γυλιά της. Δεν είναι και κανένας τέτοια ώρα στο σπίτι. Ώσπου να το καταλάβει η μάνα σου, θα είμαστε πίσω. I'm shaking off the rugs. I've got my heart set on anywhere but you. I'm staring down myself, counting up the years. Steady hands, just take the wheel. Every glance is killing me. Time to make one last appeal for the life I lead. Γιαγιά! Γιαγιά! Εντάξει, δεν είναι κανείς. Μόνοι μας είμαστε. Τι κάνουμε τώρα? Τι κάνουμε τώρα? Πάω να πιω λίγο νερό. Ναι, και εγώ κάτι να... Τελικά θα πάμε στη Χαβάη. Πάρε και εσύ λεφτά από το σπίτι. Πόφο, πόφο. Και θα τα παγωτά απ' έξω. Αφηρημένοι, αφηρημένοι όλοι τους εδώ μέσα. Α, πα, 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 πα. Λοιπόν, αυτά είναι για το ψυγείο. Αυτά είναι για έξω. Να σου πω, χρειάζομαι πηγόντως το κόκκινο φόρεμα με τους φιόγκους. Να πας να το ψάξεις. Εντάξει, κορίτσι μου. Ναι, να ψάξεις παντού στην τουλάπα, στα συρτάρια, στο γραφείο παντού. Εντάξει, εντάξει, περίμενε, ανέβω, περίμενε, μην κλείσεις. Περίμενε. Δεν νιώθουν πως να κάνουν μια γυναίκα να τους συγχωρήσει. Σιγά μην νιώθουν. Θα μπορούσαν να μας στείλουν λουλούδια. Ή έστω ένα μήνυμα στο κινητό, σ' αγαπώ. Να μας κλείσουν ένα ραντεβού. Ναι, κάπου που πηγαίναμε νέοι. Όχι, όχι, όχι. Θα προτιμούσα σε μια προεδρική σουίτα ενός κεντρικού ξενοδοχείου. Να βυθίσουμε με σαμπάνια. Όχι, και φράουλες, αυτά πάνε μαζί. Ή να μας στείλουν ένα κουριέρ με ένα εισιτήριο για Χαβάη. Αχ, ναι. Ή έστω ρε, παιδί μου, για Σεϊχέλες, Μαουρίσιους, κάτι. Ραντεβού το απόγευμα. Στη σπηλιά του έρωτα. Στη σπηλιά του έρωτα. Τις Σεϊχέλες, τις Σουίτες, τη σπηλιά του έρωτα. Θυμάσαι, μας πήγαιναν εκεί όταν ήμασταν πιτσιρίκες. Και εσύ τον μπέρδευες, θυμάσαι, δεν θα λάβεις να σ' αγγίξει. Ανοιχτό μέρος ήταν, φοβόμουν. Παρόλα αυτά. Είναι ρομαντικό. Ποιος από τους δύο λες να το σκέφτηκε? Τι, ο Διονύσης. Ποιος Διονύσης, καλέ. Συνήθως ο Μάκης τα σκέφτεται αυτά τα ρομαντικά. Ο Μάκης. Ο Μάκης. Ο Μάκης. Ναι, γιατί τι έχει ο Μάκης? Γιατί δεν το έχει ο Μάκης. Και το έχει ο Διονύσης. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Εγώ παιδί με το ζόρι δεν κάνω. Ελένη, νομίζω ότι το παρατραβήξαμε. Το επόμενο βήμα, αν δεν πάμε, είναι να ζητήσουμε διαζύγιο. Ε, όχι, όχι, μην φτάσουμε και μέχρι εκεί. Ωραία. Mm. Τότε είναι μια καλή ευκαιρία να βγούμε από πάνω. Mm. Καταδεχόμαστε να υποκύψουμε. Το δέχομαι να υποκύψουμε. Αλλά παιδί, όχι. Δεν τους βγαίνει, ρε παιδί μου, ότι και να κάνουν τσάκρα και ένα εμπόδιο. Εγώ έχω μια ιδέα. Αποκλείεται να πάει για ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ αξιοπρεπής. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο. Το είδανε ρομαντικά, βρε. Είναι ο έρωτας της ζωής τους, δεν είναι ξεπέτα. Εγώ πάλι σκεφτόμουν να πάνε κάπου παραλία. Τέτοια εποχή. Γιατί, μια χαρά είναι.
Ο μπαμπάς μου και η μαμά μου όταν δεν είχαν λεφτά πηγαίνανε στη σπηλιά του έρωτα. Σε σπηλιά την πήγαινε. Έλα μωρέ, έτσι το λένε, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Απλά η μαμά έμεινε έγκυος εκεί. Α, ό,τι πρέπει. Οκ, σπηλιά του έρωτα λοιπόν. Να σου μάθω κάτι για το πέναλτι. Το κόρνερ, τη σέντρα, το out. Κάτι να μορφωθείς τέλος πάντων. Αυτό θέλω να μου διαβάσεις. Να σου ζητήσω εγώ να ζητώ συγγνώμη. Μα δεν μπορώ να διαβάσω, πονάει ο λαιμός μου. Αυτό είπαμε. Δεν θα ήταν καλύτερα να σου κάνω όλο τον χρόνο τις εκθέσεις στην ορθογραφία και να σχεδιάζω τους χάρτες. Αυτό είπαμε. Η πεντάμορφη και το τέρας. Να ξεράσω τώρα ή μετά. Και μετά θα μου διαβάσει τον Κοντορευθούλη. Τον Τζακ και τη Φασολιά. Τους μουσικούς της Βρέμης. Τον Δον Κιχώτη. Τον Ιβανόη. Τον Βάτραχο που έγινε πρίγκιπας. Και τη Σταχτοπούτα. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Μόνο έτσι θα σε συγχωρέσω. Σήκω. Γιατί? Σήκω που σου λέω. Κάτσε. Μια φορά και έναν καιρό. Καλά του πας, συνέχισε. Is now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. When I first saw you. With your smile so tender. Καλέ, τι είναι εδώ? Εδώ είναι αυτό που ψάχνατε και δεν βρίσκατε. Ένα ήσυχο μέρος χωρίς Διονύση, Ελένη, Γιαννάκη, Θανάση, Φίφη. Να μιλήσετε, ρε παιδί μου, με την ησυχία σας. Παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Δεν το πιστεύω. Πού το ανακαλύψατε το μέρος, ρε παιδιά? Παλιές καβάντζες του μπαμπά. Παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Είστε φίλοι μας και αν είστε ευτυχισμένοι, είμαστε κι εμείς. Ρε εσύ, πού είναι οι φράουλες? Ωχ, τις ξέχασα το προπαγκάζ. Δεν ξέρετε τι τράβηξα για να βρω φράουλες τέτοια εποχή, ε. Πάμε να τις φέρω. Παιδιά, είναι πολύ ωραία εδώ. Το πάμε αυτό, αγάπη μου, το πάμε. Λες να μην έρθουν. Σιγά μην χάσουν την ευκαιρία να δουν το φως αληθινό στη σπηλιά της αποκάλυψης. Δεν θα το πιστέψετε. Τι ξεχάσαμε τις φράουλες. Έχουμε επισκέψεις. Τι επισκέψεις? Εκεί έξω, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι ο πατέρας σου Μάρκο με τον πατέρα του Μίτσου. Ο πατέρας μου! Με τον πατέρα μου! Τι θέλουνε μωρέ πάλι αυτοί οι δύο εδώ! Και χθες το βράδυ μαζί κοιμόντουσαν και σήμερα εδώ είναι! Μακάρι θέλω να το έχει γυρίσει σε τραγουδίστρια, να έχω έτσι κάτι να τον κρατάω, να τον εκβιάζω. Να φύγουμε, Μάρκο μου, να φύγουμε! Ρε, εσύ πώς θα φύγουμε? Μία έξοδο έχει, πάνω τους θα πέσουμε. Ρε, παιδιά, μήπως να πάμε κολυμπώντας. Λίσα το έκανες! Και τι να κάνουμε τώρα? Πώς θα φύγουμε από εδώ, ρε, παιδιά? Να τα ζεύγω. Ωμορφε, τι γυλεκάρες είναι αυτές που έχουμε, ρε! Τι γυλεκάρες είναι αυτές! Πάμε τη σπηλιά να δούμε σύγχρονο τα κατσίκια γύρω γύρω. Για κατσίκια να έχει εγώ με τον Λόντο. Ωπω, άρχισε τις μαλακίες ο Μάκης. Πρωτότυπο. Γεια σου, Μάκη. Πήγαινε λεγάτου, λες. Χειροτερεύεις, Μάκη. Σταμάτα. Έλεος. Γεια σας, κύριε Διονύση. Τι χαμπάρια? Γεια. Yeah. Τι γεια, εσείς είναι. Τι κάνεις εδώ, παιδάκι μου? Γιατί εσείς τι κάνετε εδώ? Το ξέρεις, βρε, ότι είναι και ο πατέρας εδώ. Α, ναι. Και η μητέρα σου. Και η μητέρα μου. Όχι, κύριε Διονύση, κάντε κάτι, γιατί η Αφρούλα και εγώ καταλαβαίνετε, σαν παιδιά και εμείς, εντάξει. Καταλαβαίνετε, σαν παιδιά και εμείς, εντάξει. Μπράβο, ρε. Μπράβο, παρικάρι μου, μπράβο, έτσι συνέχισε. Εσύ έχεις πάρει και από τον πατέρα σου και από μένα. Συνέχισε και μην φοβάσαι τίποτα. Και εσύ είσαι πάρα πολύ τυχερή. Σου έπεσε το 10ο καλό. Όσο για τα άλλα, αφήστε τα πάνω μου. Θα σας καλύψω εγώ. Μην φοβάστε τίποτα. Θα σας καλύψω αμέσως. Δεν πάτε να μας καλύψετε, να μείνουμε και λίγο μόνοι μας. Ναι. Συγγνώμη, ρε παιδιά, γιατί ήρθαμε εδώ. Για αλλού δεν ξεκινήσαμε. Ναι, βρε Διονύση, γιατί δεν είσαι λίγο ρομαντικός πια? Μια χαρά ήταν στη σπηλιά, να θυμηθούμε τα παλιά μας. Μα τι λέτε τώρα, δύο γυναίκες ωραίες, καλοτημένες, να τις κουβαλάμε στην άμμο, είναι δυνατόν? Μπράβο, Διονύση, μαθαίνεις σιγά-σιγά. Την τελευταία φορά που με πήγες στη σπηλιά μου, σκίσες το καλσόν, θυμάσαι? Και τι λένε, μην είναι πρόοδος να σου σκίσει το καλσόν, γι' αυτό στολιστήκαμε για να μας λυπηθούν. Ναι, μα είχε πολύ άγριες διαθέσεις. Εγώ ψεψί να μαλάχι, στο σκίσω το καλσόν. Αγάπη μου! Μάκι, η σπηλιά δεν είναι για μας τώρα, είναι για τα νιάτα. Εμείς μεγαλώσαμε. Αυτή η σπηλιά περνάει από γενιά σε γενιά, είναι κάτι σαν κληρονομιά. Ψυχήσω άλλη φορά.
Το σημαντικό είναι ότι ήρθατε στο ραντεβού. Και εμείς δεν έχουμε σκοπό να σας ρίξουμε στην άμμο. Διονύση, παρακαλώ, σταμάτα, μανάβης. Αυτός ο συνδυασμός άμμος καλτσόν. Αχ, αρκούδε μου. Αρκούδο, ας το καλτσόν και την άμμο. Το θέμα είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, ε. Ναι, ναι, βρήκε συγγνώμη. Αλλά μαλάχη, το σκίζω το καλτσόν. Αντρακλάβιου! Δεν θα βρω να κάνω αυτό. Ελένη μου, εγώ θέλω να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να κάνω παιδί χωρίς εσύ να το θέλεις. Μπράβο, λιονταράκι μου, σε ευχαριστώ που δίνεις τόση κατανόηση. Ναι, Βίκυ μου, και εγώ δεν ήθελα να μάθει όλο το σχολείο ότι δεν μου κάθεσαι, αλλά. Δεν τρώγεσαι πια. Εγώ βρε, δεν σου κάθομαι. Ή εσύ κοιμάσαι συνέχεια με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Είναι που δεν ήθελα να σε ξεπροστιάσω, αλλιώς. Α, Ελένη, θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί όμως δεν θέλεις. Έλα, Ελένη μου, γιατί δεν το θέλεις. Δεν μου απάντησες ποτέ. Πότε θα μου απαντήσεις. Ποτέ, Διονύση. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα αυτός ο συνδυασμός με τα λένε άμμος, σφυλιά, καλτσόν. Τα είπαμε αυτά. Άιντε, τρώμε τώρα. Ωραία, μας άφησαν εδώ χωρίς αυτοκίνητο. Ταξί ούτε να το φανταστούμε. Λεωφορείο αποκλείεται να περνάει. Τι θα κάνουμε. Εγώ έχω μια ιδέα. Τι, να πιούμε σαμπάνια. Πες το τόση ώρα και με έφαγε αγωνία. Αν και δεν εννοούσα αυτό. Τι εννοούσες. Δεν κακό κι αυτό. Τα παιδιά σίγουρα θα ξαναγυρίσουν να μας μαζέψουν, ε. Σίγουρα κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουν. Τι, εδώ θα μας αφήσουν. Τότε να μην το πολύ καθυστερούμε. Καλά, τι κάνουμε εδώ έξω, αφού βρέχει. Δεν βρέχει, μωρό μου. Ψυχαλίζει. Απόψε όλη νύχτα είναι δική μας. Τι εννοείς? Μίλησα με τον Διονύση στο τηλέφωνο. Έχουν πιει όλοι 4 νταμιτζάνι σούζο. Είναι ντύρλα. Δεν μπορεί να οδηγήσει κανείς. Θα μείνουν σε ένα ξενοδοχείο στο Πορτοράφτη. Οπότε. Οπότε. Εγώ μένω και περιμένω, έτσι. Όχι. Μέτρα αργά μέχρι το 10 και βγάλε το μαντήλι σου. Ένα. Δύο. Τέσσερα. Όχι κλαψιές. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ, εννέα, δέκα. Καλά, εδώ μιλάμε για υπερπαραγωγή. Αμερική. Αμερική. Το είχα φέρει πριν από πολύ ώρα εδώ και... Και αν το μετανιώσουν και γυρίσουν? Ξέρεις πόσο καιρό περίμενα αυτή τη στιγμή? Έναν ολόκληρο χρόνο. Δεν μπορεί να μου το κάνει κανείς αυτό. Δεν θα γυρίσουν. Και αν κάποιο από τα παιδιά κατέβει εδώ? Τέτοια ώρα δεν έρχεται κανένας εδώ μέσα. Προφυλάξεις έχουμε πάρει.
Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Δεν με αφήσατε να πάρω στην ψαριάκα με εκατοστή πριζόλες εκεί πέρα. Ναι, να γιορτάσουμε που οι μπάτσες άφησαν ελεύθερους. Είπαν ότι θα βρέξει γι' αυτό. Κακώς μας πιάσαν, αυτό να λες. Και εκτός από αυτό, ρε παιδιά. Κυριακή χωρίς ψαριά δεν είναι Κυριακή. Καλά τώρα, άστα αυτά. Και πάλι λίγα μακαρόνια. Είναι η πρώτη φορά που η Παυλίνα έρχεται σπίτι μας να φάει. Είμαι τόσο αγχωμένος που φοβάμαι να φάω, μήπως λερωθώ και γελάσει μαζί μου. Παυλίνα μου, εσύ τι θα φέρεις αύριο στο σχολείο? Η μαμά μου θα φτιάξει γαλατόπιτα γιατί είναι από την Ήπειρο. Α! Εγώ θα φτιάξω apple crumble. Α! Εσύ πάλι φίλοι θα φτιάξει κατσαριδόπιτα. Έχει καθόλου ψωμί? Αύριο στο σχολείο έχουμε γιορτή παραδοσιακών πιάτων και κάθε παιδί θα φέρει ένα ελληνικό παραδοσιακό πιάτο να το δοκιμάσουμε. Εγώ θα φέρω διάφορα λαλωτικά που έχουμε στο μαγαζί. Και θα γράψουμε απ' έξω μπρασερή μαυροτσούκαλη. Έγινε τώρα η ταβέρνα μπρασερή. Τρώμε. Εμένα δεν με νοιάζει αν τη λένε ταβέρνα ή ό,τι άλλο. Φτάνει να κάνω καλή εντύπωση στην Παυλίνα. Όταν την κοιτάζω, η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει και υδρώνω όπως μετά τη γυμναστική. Η γιαγιά λέει ότι όταν σου συμβαίνει αυτό, σημαίνει πως είσαι ερωτευμένος. Εύα, αγάπη μου, είσαι καλά. Μου φαίνεσαι λίγο χλώμη και δεν έχεις αγγίξει το φαγητό σου καθόλου. Μια χαρά είμαι, απλώς δεν πεινά. Μήπως να ξαπλώσεις, να σου φτιάξουμε ένα χαμομήλι. Α, χαμομήλι δεν θέλω, θα πάω να ξαπλώσω όμως. Να τη συνοδεύσω εγώ, να πάω. Να τη συνοδεύσω, κάτσε κάτω. Να τη συνοδεύσω, θα πάει μου πήγαινε προέκυψη. Να τη βάλει και θερμόμετρο, γιατί κυκλοφορεί μία ήλιο τελευταία. Ναι, κυκλοφορεί. Την είδα και εγώ προχθές στον δρόμο. Έχει καθόλου τριμμένο τυρί? Πατέρα. Σήμερα έχω έτσι μια έμπνευση να κάνω πράγματα έτσι, να κεντήσω, να δημιουργήσω. Μια μπρασερή. Όχι, μπρασερή, να δημιουργήσω κάτι δικό σου, κάτι δικό μου, κάτι που να έχει. Την ομορφιά σου, την εξυπνάδα σου και το ύψος σου. Πώς με πιάνεις, πώς με πιάνεις. Δες το σαν πρωινή γυμναστική, αλλά και διπλό σου άφοβο, μόνο μου. Ξέρετε, να σου πω κάτι, άρχισε με ελαφρά πηδηματάκια και άστα τα άλλα τα πηδηματάκια, γιατί είμαι σε πολύ επικίνδυνες μέρες. Θα λέμε να το συζητήσουμε καλύτερα, να ζούμε επικίνδυνα. Γιατί όχι, έτσι. Πάμε να κάνω πάλι μια φέστα τώρα. Το πάλι. Έλα, παιδί, όχι, όχι, όχι. Έλα μέσα. Όχι, φύγε, έλα, όχι. Παιδί, έλα τώρα που ήρθες. Θυμάσαι κουκουβάγια, εσύ δεν κοιμάσαι καθόλου. Μπα, θέλω να πάω στο σχολείο. Το καλύτερο πιάτο. Τα καλύτερα σαλάμι και φετούλες ψωμάκι να τα βάλω επάνω. Τέλε, θα στα κανονίσει ο θείος σου. Έχω συνεννοηθεί γιατί εγώ θα πάω στην τράπεζα. Όχι, όχι, πάμε κάτω να τα γράψουμε σε ένα χαρτάκι. Μα τα κανονίσει, μην τα φέρει ο θείος σου. Μα τα έχω όλα κανονίσει εγώ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για να κοιτάξω, τα έχω όλα κανονίσει εγώ, τα έχω κανονίσει. Ωραία τα κανονίσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμήθηκες καλά? Ναι, ναι, μια χαρά. Μήπως μετάνιωσες για το βράδυ που... Το βράδυ που... Που... Εσύ, Εύα, μήπως είδες την αγκωτόπουρτσά μου? Την ψάχνω εδώ και μισή ώρα. Την πέταξα. Είχε χαλάσει. Πάμε να σου δώσω καινούργια όμως. Μετάνιωσε, γάμο του. Βιάστηκα, βιάστηκα. Εδώ που τα λέμε, εκείνη δεν μου είπε ακόμα τίποτα. Εγώ μίλαγα συνέχεια.
μου είσαι μέσα. Ναι, ρε, μου είσαι όλο το βγαίνω. Πώς είσαι, καλύτερα. Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Τι καλύτερα, παιδάκι μου, εσύ και εσύ. Όχι, όχι, δεν κι μια χαρά είμαι. Και είσαι κυκλωμή. Όχι, δεν είμαι κυκλωμή. Πώς δεν είσαι κυκλωμή, αυτό βλέπω. Αφού δεν είμαι. Έχεις ταχυπαλμία. Τι σου να πάμε στο γιατρό. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, πάρω πιο καφέ. Τι καφέ, παιδάκι μου, με τέτοια ταχυπαλμία. Θα πάμε στο γιατρό, πρέπει να είσαι νηστική. Θα κάνεις εξετάσεις. Ωραία, μην κάνεις αντρέλα. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή κάθε φορά που μεταφέρουμε τον πατέρα σου κάπου, εσείς πρέπει να αλλάζετε πολύ. Έτσι είναι στρατιωτική. Στην αρχή, όταν ήμουν μικρός, ζούσαμε στη Λαμία. Μετά ήρθαμε εδώ. Τώρα θα πάμε Κρήτη. Θα χαλάσει παρέα μας, ρε, εσύ. Εγώ με ποιο θα κάνω πλάκες. Εμένα δεν με σκέφτεσαι που θα αλλάξω σχολείο. Άμα είναι τίποτα ξενέρωτη, άσε ρε φίλε, πίκρα. Δηλαδή σήμερα πρέπει να κάνουμε την αποχαιρετιστήρια μας πλάκα, ε. Μάλλον πρέπει. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει η μικρή χαριτωμένη Φίφη για το σχολείο. Μιλόπιτα, τα φάμε και αυτό. Όχι, κρατήσου γιατί της λείπει ένα βασικό συστατικό. Κατσαρίδα! Τι θα είναι η μιλόπιτα χωρίς αυτήν. Θα κάνω μια λεπτή επέμβαση ως τέλειος χειρουργός που είμαι. Και η τελευταία μας πλάκα είναι έτοιμη. Ε, τι κάνετε εκεί. Θαυμάζω το εργοτέχνη σου. Καταπληκτικό. Δηλαδή με το ζόρι κρατιά με μην κόψει ένα κομμάτι. Εγώ κι εγώ. Ωραίο, ε. Όντως. Τέλειο. Μη μετράς, 8 διαφορετικά κραγιόν. Είναι πλήσιμο αυτό, ρε. Εγώ φταίω που πας άλλο για να βγουν έξω να πιούνε μια μπύρα. Πάθω κανένα χολέρα εδώ μέσα. Γεια. Ήρθα.